Να βάλω πρώτα μπροστά για να ξεκινήσω. Για βάλε μπροστά. Να ξεπαρκάρουμε, εγώ θα έλεγα πρώτα. Μην γίνει κανένα ατύχημα και ακουστεί. Κάποτε με την Ηλέκτρα, παιδιά, όλα αυτά τα βλέπατε σε story στο Instagram. Αυτά βέβαια. Θυμάσαι, όχι, πες λίγο. Είχαμε κάποια πνευματικά δικαιώματα τότε, διότι όλοι ζητάγανε, έτσι ξεκίνησε. Πες την αλήθεια. Όλοι ζητάγανε. Έγινε και αυτό το κανάλι πια. Για να τα βλέπετε μαζεμένα. Με βασικό πυλώνα, βέβαια, το σινεμά, το οποίο δεν ξέρω ναι. Πώς θα το δείτε άμεσα. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Κάναμε κάτι φανταστικές εξορμήσεις στα Village με την Ηλέκτρα. Η οποία η Ηλέκτρα ερχόταν πάντα casual, αλλά ταυτοχρονά είχε και το μπουντουάρ τη μας. Να βαφτεί λίγο αφού πάμε πριν μπούμε στην ταινία. Έτσι, φρεσκάρισμα. Αυτό ή ότι πάντα έρχονταν και η Ηλέκτρα και η Ναταλία. Δευτερόλεπτο από την αρχή τη ταινία. Ποτέ στην ώρα μας, παιδιά. Λοιπόν, εγώ τώρα, άθελη θέση ο κύριος, τώρα θα σας δώσω τώρα στο μαζί. Γιατί είστε τυχερός. Γεια σας. Την περίμενα. Ήρθαμε nailed it. Έκανε και η Ηλέκτρα νύχια. Εγώ το νύχι το χθεσινό δεν προλαβαίνω να σου το δείξω. Είναι αυτό. Εγώ ματσάρι με κολλητή. Παιδιά, εντάξει, πείτε μου. Μάτσι είμαστε. Γίνεται, I couldn't το PI. Εγώ τα βλέπω στην Ναταλία, λέω είναι τέλειο. Και κάναμε αυτό μαζί χθες. Εγώ σας έδειξα την προετοιμασία χθες. Δεν είχα προβλήμα να σας δείξω τον νύχι. Είναι αυτό το νύχι. Σήμερα ήρθα τρέχοντας nailed it. Έκανα 5 δουλίτσες. Ήρθε η Ηλέκτρα, με πήρε γιατί πάμε κέντρο. Να κάνουμε άλλες δουλίτσες. Τι θα γίνει κέντρο, πες τώρα, χαμός. Θα γίνει χαμός. Πείτε μας, κορίτσια, κάνετε και εσείς με την κολλητή σας τα ίδια νύχια. Κάνετε matching. Δηλαδή η Ναταλία είναι οβάλ. Εγώ είμαι square, αλλά κάνουμε το ίδιο χρώμα και το βλέπετε και στα δύο στυλ. Για γράψτε μας από κάτω αν το κάνετε κι εσείς με τη φιλενάδα σας αυτό. Αν σας αρέσει να το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε κέντρο με την Ηλέκτρα. Γιατί πάμε κέντρο με την Ηλέκτρα, γιατί έχουμε ανακαλύψει. Καταρχάς, γιατί έχουμε πολύ καιρό. Και αυτό. Να το κάνουμε όλο αυτό. Ναι, κυρίως. Δεύτερον, έχουμε ματσάρι και σε τόπο όμως. Έχουμε ματσάρι και σε jean. Και σε jean. Ρε φίλε, εντάξει, πόσο φίλε τελικά. Εντάξει, δεν μπορώ να τρελαθώ. Δεν έγινε. Έγινε εντελώς τυχαία. Δεν είχαμε συνεννοηθεί. Με ρωτάτε συχνά τι μυθικό να βάλετε, παιδιά, τώρα που θα ξεκινήσουν πάλι γάμοι και θα μπορείτε να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα και να κάνετε τον ωραίο σας στο γάμο και να το ευχαριστηθείτε. Και ψάξαμε και βρήκαμε μαζί με την Ηλέκτρα το κατάλληλο μέρος, το σωστό, το πιο ωραίο για μυθικό. Αλλά και για βραδινό ρούχο, Για βραδινό ρούχο, για βαφτιστικό, άμα θέλετε. Σύντομα και για bridal εσώρουχα. Α, ωραίο. Η Ματίνα, η Μέγκλα, το Μέγκλα M. Μέγκλα M, λοιπόν. Βέβαια είναι experience να πας εκεί, θα δείτε και το ατελείο. Δεν θέλουμε να πούμε περισσότερο, θα σας τα δείξει να τα καλά, είναι experience το ατελείο. Είναι κυρίως. Ένας... Και το κορίτσι αυτό. Βασικά, ένας ακόμη λόγος είναι να γνωρίσω και τη Ματίνα που είναι φανταστική και να δω και αυτό το φανταστικό ατελείο. Παιδιά, φτάσαμε στο Κολωνάκι. Ήρθαμε να πάρουμε και καφέ από εδώ. Που αγαπώ. Έχει φοβερά ροφήματα που σας έχω πει για ροφήματα λάτε. Έχει πολύ ωραία ροφήματα λάτε. Το ηλεκτρού εδώ είναι κατά πάνω στα mail και στη δουλειά. Πάνω. Μόνο mail δουλειά χαμός. Πες εδώ που με έχεις φέρει κολωνάκι εκδρομή. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Μου έχει κάνει την τιμή και την έχω κατεβάσει κολωνάκι. Παιδιά, έχει να κατεβάσει τόσο καιρό κολωνάκι. Και κοιτάει το κορίτσι. Τίποτε, με έτσι. Λέω, τώρα μαγαζιά θα ανοίξει. Και πάμε Ματίνα, πάμε Μέγκλα M. Μέγκλα M, παιδιά. Εντάξει, παιδιά. Φτάσαμε Μέγκλα M και το ασανσέρ είναι ροζ. Δηλαδή, πείτε μου λίγο, εξηγήστε μου, τι άλλο. Τι άλλο μπορώ να ζητήσω. Όχι, πες. Επότε με αυτό το ασανσέρ. Φτάσαμε Μέγκλα M. Βγάλαμε τη μάσκα μας γιατί έχουμε κάνει COVID test και δύο. Έχουμε τεσταριστεί. Πήγαμε και κάναμε τεστ. Έχει κάνει και η Ματίνα τεστ που μας περιμένει. Και είναι εδώ η Ματίνα, παιδιά. Γεια σας, κορίτσια. Η Ματίνα έχει τα φανταστικά νηφικά που θα δούμε, που σας έλεγα, που με ρωτάτε τι νηφικό να διαλέξω για φέτος, που επιτέλους κάπως τα πράγματα ανοίγουν και θα αρχίσουμε να κάνουμε τους γάμους μας. Εσείς δηλαδή να κάνετε τους γάμους σας. Μόνο για του χρόνου. Οπότε τώρα που θα αρχίσετε να οργανώνετε τους γάμους σας, κορίτσια, και με ρωτάτε τι νηφικό να διαλέξω, πού έχει ωραία νηφικά, πού ήρθαμε ηλεκτρού. Μεγκλέμ. Ήρθαμε Μεγκλέμ. Κολωνάκι. Τι θα δούμε. Θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Τα οποία είναι το στυλ που μου αρέσει και εμένα, το, όχι το τουρτέ, το κλασικό, το παλιακό, το πιο ιδιαίτερο, το πιο... Όχι, ναι, είναι για γάμους χαλαρούς. Πιο... Για ανθρώπους χαλαρούς, για κορίτσια που είναι πολύ χαρούμενα που θα παντρευτούν. Έτσι, σωστό. Και θέλουν να συνεχίσουν να είναι άνετες και όμορφες. Και φυσικά θα σας δείξω όχι μόνο τα κλασικά νηφικά, αλλά και κάτι διαφορετικό. Και θα σας δείξω και κάτι διαφορετικό που να μπορείτε να το βάλετε και ως κουμπάρα, ως καλεσμένη. Έτσι, πιο ωραία καλοκαιρινά φορέματα για να πάτε στους γάμους και στις εκδηλώσεις που έχετε να πάτε. Α, καλά. Δείτε και αυτό. Στο χέρι. Δείτε εδώ.
Δείτε πλάτη. Καλά, εδώ να ξέρετε βρίσκετε τις πιο ωραίες πλάτες, ε. Τις πιο ωραίες πλάτες θα τις βρείτε εδώ. Θέλεις και εσύ, Queen. Α, ορίστε. Δείτε και άλλο βραδινό. Έχει πολύ ωραία νηφικά, αλλά έχει και πολύ ωραία έτσι βραδινά ή για καλεσμένη σε ένα γάμο, για κουμπάρα, όπως είπαμε, συγγενή κτλ. Έβαλα το πρώτο νηφικό παύλα φόρεμα θα πω, γιατί εγώ το έβαζα να πάω και σε τίποτα Όσκαρ να με καλούσανε. Δεν με έχουν καλέσει. Εντάξει, δεν με έχουνε, αλλά δεν πειράζει. Πήγαινα εγώ, καταλαβαίνετε. Είναι αυτό εδώ. Δεν είναι τέλειο. Δείτε εδώ μανίκι. Δείτε το και πίσω. Λοιπόν, είναι φανταστικό, παιδιά. Είναι τόσο όσο. Δηλαδή, έχει τη μανικάρα του. Είναι στράπλες ωραίο. Έχει το άνοιγμά του εδώ. Κάνει την ωραία τη μέση του. Βάζει και ένα παπούτσι ψηλό, κάτσε να το βάλω. Πανέτοιμη. Πανέτοιμη. Είτε παντρεύεσαι, είτε κάπου θες να πας πιο καλά, είσαι έτοιμη. Αλλά εγώ και η νύχτα θα το πρότεινα. Διότι. Μ' αρέσει εμένα η νύχτα να είναι πιο ιδιαίτερη. Να μην είναι με αυτό το κλασικό, το νυφικό που φοράνε όλες. Ενώ αυτό εδώ δεν κάνει διαφορά. Δεν κάνει διαφορά. Έχω τρελαθεί με το μανίκι. Έχω τρελαθεί πραγματικά με το μανίκι. Πάρα πολύ μ' αρέσει που κάνει τη τράπεζα μανίκι. Μου κάνει πολύ θηλυκό και σεξι. Έβαλα το επόμενο. Είναι αυτό και η πλάτη είναι αυτή, παιδιά. Η πλάτη είναι αυτή, εδώ, καταπληκτική. Και να σας πω την αλήθεια, εμένα μ' άρχονε το λίγο μακρύ νηφικό, αλλά αυτό, επειδή έχει φανταστική ποιότητα και πολύ ωραίο πανί, δεν είναι βαρύ. Και τελικά, εγώ νόμιζα ότι με το κοντό είμαι πιο άνετη, αλλά μη σας πω ότι νιώθω πιο άνετη με αυτό, ακόμη πιο άνετη. Έχει και τις τσέπες του, δηλαδή εγώ θέλω να είμαι και cool όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, δεν ξέρω για εσάς. Οπότε, αν το στυλ σας είναι να είστε έτσι και λίγο πιο cool, να έχετε και την τσέπη, ρίχνετε και κάτι μέσα, ρίχνετε και το κινητό, τσουκου τσουκου, βγάζετε και το story σας να το έχετε κοντά, αυτό είναι ό,τι πρέπει. Δες εδώ πλάτη, παιδιά. Δες εδώ πλάτη. Θα τρελαθώ. Και ουρά, φανταστική. Εντάξει, είναι ονειρικό. Εντάξει, τώρα εγώ με αυτό έχω κάπως τρελαθεί, παιδιά, Έχω κάπως τρελαθεί με αυτό. Είναι αυτό. Είναι πριγκυπικό και πας παντού, θα μου πεις που πας παντού, αλλά πας παντού, όχι όπως σας το λέω είναι, δηλαδή το θες για νηφικό, το κάνεις είτε σε αυτό το χρώμα για την αλλαγή, έτσι για το κάτι διαφορετικό, είτε σε λευκό, το θες όμως για να πας έτσι ως, όπως σας είπα, κουμπάρα, φίλοι, παρέα, καλεσμένοι, σε ένα καλό event. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα αυτό με τρελαίνει, παιδιά, το ρούχο και είναι και άνετο. Τάκα, 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 τούκα, περπατάς, πετάς παπούτσι, χορεύεις. Δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ηλεκτρούτυλες, τι αρέσει εσένα? Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Η Σέρα Πουντζόλη, είσαι Disney Princess με αυτό. Είμαι Disney Princess, λες, Είναι και το χαλαρό. Είναι η νύφη χαλαρή που δεν πιέζεται. Ναι. Η καλεσμένη. Πες μου λίγο. Πες μου λίγο. Εγώ πιστεύω καλύτερα να τα πει η σχεδιάστρια. Η σχεδιάστρια τι λέει? Εγώ λέω ότι αυτό καταρχάς χρωματικά σου ταιριάζει 100%. Μου ταιριάζει, παιδιά, χρωματικά, ναι. Μου ταιριάζει πολύ. Αλλά και τα άλλα ήταν εξαιρετικά. Θα μπορούσε μέχρι και σαν νηφικό να το δούμε, έτσι. Ναι, εννοείται. Μπορεί να είναι ένας γάμος πολιτικός ή ένας γάμος σε ένα νησί που δεν θέλουμε οπωσδήποτε να είναι λευκό. Να είναι λευκό, ναι. Γιατί... Μα αυτό είπα στα κορίτσια τώρα που θα δουν το βίντεο, ότι. Είναι μια εναλλακτική του να κάνεις το κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Και αν θες, εντάξει, τους το φτιάχνουμε σε λευκό. Αλλά, και σε αυτό είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Καλά, πείτε μου, αυτό δεν είναι σαν καραμελάκι? Και έχει και αυτό εδώ από μέσα. Δείτε. Τραν, τέλειο. Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, να μην έχω ένα καλοκαιρινό γάμο να πάω. Να μην έχω. Δεν είναι τέλειο. Πω, παιδιά, και μαυρισμένη. Αυτό το έβαζα και πήγαινα. Και έκανα και τα χορευτικά μου μετά εκεί που πάντα είμαι πρώτο στασίδι στο χορό, πάντα είμαι. Και φαίνονταν και το φουρό μου από μέσα το ωραίο. Αυτό εδώ. Και last but not least. Λοιπόν, κατέληξα, αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, αυτό το φόρεμα θα μπορούσα να το έχω σε αυτό το χρώμα που θα σας το δείξω. Θα μπορούσα να το έχω σε όλες τις πιθανές εκδοχές, παιδιά. Είναι αυτό. Πόσο νεράιδα, πόσο κάρι μπράντσο, πόσο. Δεν είναι τέλειο. Δεν είναι φανταστικό. Και έχει και ένα μπερτάκι που μπορείς να το βάλεις. Δείτε εδώ, τσακπινιά.
που είσαι και η Κάρι με το κλασικό στυλ φορέματος Κάρι στο Παρίσι, θυμάστε που είχε γίνει ο χαμός, αλλά είσαι και λουλουδάκι, δείτε τι ωραίο που κάνεις σαν λουλούδι. Και αν θες αυτό το βγάζεις λοιπόν και το βάζεις και σαν μπερτάκι πάνω και έχω ξετρελαθεί. Έχω ξετρελαθεί, είναι το αγαπημένο μου, κατέληξα αυτό, το παίρνω και φεύγω. Το παίρνω και φεύγω και τα λέω με τον δρόμο. Και επιστρέψαμε στην Κηφισιά και η Ηλέκτρα πήγε και πήρε παιδικά, τα οποία εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα από όλα αυτά που έχει πάρει. Μου τα εξηγεί, δεν καταλαβαίνω. Εγώ Star Wars, εσείς είστε μαμάδες, τον Darth Vader, τα έχω μάθει. Εγώ δεν είμαι μαμά, αλλά τα έχω μάθει τον Darth, τον Star Wars, όλα αυτά. Και πες και τι άλλο πήρες. Και πήρα κάτι που πήλες. Ναι. Για μωράκια, όχι. Την αλυσίδα που τη μασάνε κιόλας. Μιλάμε για πολύ ψαγμένα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον ήξερα πού να τις πω να πάει. Από μαμάδες που έρχονται στο Nail, τις λέω πήγαινε στο Κίταμπου. Και πήγε στο Κίταμπο. Όσες μένετε. Είναι φανταστικό να πάτε. Δεν έχουμε κάτι εμείς από εκεί. Δεν σας το λέμε για κάποιο λόγο. Είναι ναι, όσες μένετε και φυσικά έχετε παιδάκι να πάτε στο Κίταμπο, παιδιά. Είναι ωραίο. Και φανταστική κοπέλα πολύ πριν. Εξυπηρετικότατα τη γλυκή. Δηλαδή, όχι σε αυτές που μπαίνεις, δεν σου μιλάνε, σε κοιτάνε με ύφος. Θες να σου φύγει εκεί, κανένα χέρι. Συμβαίνουν και αυτά. Και τώρα πάμε καλογύρου να δει ένα παπούτσι που θέλει αυτό το κορίτσι εδώ για μία βάφτιση που έχει. Θέλει να δει ένα παιδί. Θέλει να δει ένα παιδί. Να, τώρα τη άλλαξε διάθεση, παιδιά. Όχι. Δεν άλλαξε. Καταφέραμε, μπήκαμε καταρχάς, ήρθε το μήνυμα και δεν έχει αλλάξει διάθεση. Όχι. Δεν έχει αλλάξει. Δεν τώρα, δω. Άμα βάλεις το παπούτσι δεν θα αλλάξει. Άμα μ' αρέσει μπορεί. Τι είναι αγάπη μου. Παιδιά, με ανέβασε ένα story. Και έχω εδώ επειδή είναι κλειστό το προφίλ μου. Έχω 5 friend request. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εγώ είμαι τριβέ. Το κορίτσι αυτό έχει τέτοια δύναμη όμως, ποιος δηλαδή. Μα με φωνάζει και λέω κάτι θέλει σημαντικό πολύ. Είναι. Και λέω γιατί όλοι αυτοί με βρήκαν. Και θυμήθηκα ότι ανέβασε story. Και με φώναξε γι' αυτό. Έχουν γίνει κάποια friend request, παιδιά. Το βρήκαμε το παπούτσι. Όχι. Καταλαβαίνετε τώρα ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Τώρα δεν βρέθηκε το παπούτσι, ρε παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, βρήκα ένα σημείο να βγάλω τη μάσκα επιτέλους. Για να σας πω ότι ένα ακόμη vlog έφτασε στο τέλος του. Έκανα και τη βολτίτσα μου με τη φιλενάδα μου στην Αθήνα με αφορμή τις δουλειές που είχαμε να κάνουμε. Αποχαιρετηθήκαμε. Πείτε μου αν σας άρεσαν όλα αυτά που δοκίμασα στην Ματίνα, στο Μέγκλα M. Κάντε και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε και ένα subscribe να υπάρχει, γιατί έρχονται πολλά ωραία βιντεάκια και δεν πρέπει ποτέ να τα χάσετε. Για ακόμη μια φορά ήσασταν η καλύτερη παρέα από όλες. Σας φιλώ, σας αγαπώ και τα λέμε σύντομα στο επόμενο βιντεάκι. Φιλά και πολλά! Γεια! Yeah.